Για πάμε να δούμε γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό. Να συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος το έχει μελετήσει αναλυτικά. Κύριε Κορκίδη, καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή σας μέρα, κύριε Λεπαδάρη, κύριε Πανταζόπουλε. Καλή χρονιά, με υγεία εύχομαι. Και φθηνότερες τιμές. Και φθηνότερες τιμές. Ναι, νομίζω ότι μετά την υγεία είναι η πρώτη ευχή πλέον σε προτεραιότητα. Κύριε Κορκίδη, πραγματικά. Για να έχουμε να φροντίσουμε την υγεία μας, πρέπει να πληρώνουμε λιγότερα στα τρόφιμα. Έχετε ασχοληθεί πολύ με το θέμα και της ακρίβειας και των μεγάλων αυτών διαφορών που βλέπουμε στις τιμές σε προϊόντα πολυεθνικών εταιριών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πού οφείλεται, κατά τη δική σας εκτίμηση? Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά επισημάνατε ότι το πρόβλημα αυτό έχει ξεκινήσει από το 2008 με τις λεγόμενες ενδομηλικές συναλλαγές, με το transfer pricing. Προφανώς ό,τι μέτρα πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πέτυχαν. Και αυτό το σύστημα μεταλλάχθηκε μέσα στη διάρκεια των 14 ετών, το οποίο συζητάμε τώρα. Και φτάνοντας σε μια περίοδο πληθωριστικών πιέσεων και ακρίβειας, έχει αρχίσει να ενοχλεί και να γίνεται και προκλητικά ενοχλητικό μάλιστα. Θα σας πω λοιπόν ότι οι πολυεθνικές τιμές είναι πολυεπίπεδες. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα ελληνικά ράφια. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί υπάρχουν ουσιαστικά 5 παράγοντες που καθορίζουν τις τιμές. Το κόστος παραγωγής, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, ούτε από πού προέρχονται τα υλικά, ούτε πόσο είναι τα εργατικά και αν γίνονται στην Ευρώπη, οι παρασκευάσεις στην Ευρώπη έρχονται και βαφτίζονται εδώ. Υπάρχει η αποθήκευση και η μεταφορά, τα logistics. Πάμε στο δεύτερο, ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός οφείλεται στον αριθμό των επιχειρήσεων. Όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων στον βρεφικό γάλα είναι 4, καταλαβαίνετε δεν υπάρχει βάθος ανταγωνισμού και επίπεδο ανταγωνισμού. Έτσι μάλλον υπάρχει καρτέλ και μάλλον υπάρχει συνεννόηση για το θέμα του επίπεδου. Εναρμόνιση τιμών. Εναρμόνιση τιμών και βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλη απόκληση στη χώρα μας, όπως και στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ενδεχομένως που δεν είναι οι χώρες παραγωγής. Πάμε στο τρίτο θέμα μας, που είναι η ζήτηση και η προσφορά. Η ζήτηση είναι δεδομένη, είναι μεγάλη. Όταν λοιπόν η προσφορά μειώνεται, αυτό ανεβάζει την τιμή. Και αυτό είναι θέμα στην παραγωγή, το πόσο αυτοί οι 4 ή 5 ή όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, ρυθμίζουν τα επίπεδα της προσφοράς τους για να ρυθμίζουν και τις τιμές μεγιστοποιώντας τα κέρδη τους. Το επόμενο είναι οι στρατηγικές τιμολόγησης. Εκεί πάμε λοιπόν στο θέμα της χρήσης των εκτόσεων των προσφορών, τα οποία χρησιμοποιούν κατά καιρούς. Πάμε στα θέμα του δικαιώματος των royalties, δηλαδή την χρήση των εμπορικών σημάτων. Ναι. Της ιδιωτικής ετικέτας που υπάρχει. Και υπάρχει και ένα άλλο κόλπο, ο εσωτερικός δανεισμός μεταξύ μητρικής και θυγατρικής με υψηλά επιτόκια. Οπότε δικαιολογεί, ξέρετε, ένα αυξημένο κόστος λειτουργίας μιας πολυεθνικής σε μια χώρα, με αποτέλεσμα να έχει το δικαίωμα ή να φαίνεται ότι πρέπει να πουλήσει ακριβότερα. Και το τελευταίο, ναι. Και το τελευταίο είναι η φορολογία, που σωστά επισημάνατε επίσης, που είναι κατά βάση ο ΦΠΑ και μετά και η άμεση φόρη. Κύριε Κορκίδη, εν ολίγης, μέσα από αυτό το πλέγμα που μας περιγράψατε, οι πολυεθνικές βρίσκουν τρόπους, οι οποίοι είναι και νόμιμοι, να διωγγώνουν τα κόστη τους, ώστε να δικαιολογούν τις πολύ μεγάλες ανατιμήσεις και να φουσκώνουν και τα κέρδη τους. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει και γιατί στην Ελλάδα αυτό βλέπουμε να γίνεται με καταχρηστικούς όρους, γιατί δεν είναι πρακτική που ακολουθείται μόνο εδώ. Ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή μόλις ξεκίνησε η παρουσίαση των νέων μέτρων από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Στρέκα, να συνδεθούμε για λίγο με το Υπουργείο Ανάπτυξης και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Πάμε να δούμε τι λέει λοιπόν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Κρέκας. Προϊόντα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς για τους προμηθευτές που διατηρούν σταθερές ή μειώνουν τις τιμές των προϊόντων τους, επιτρέπονται κανονικά οι προωθητικές ενέργειες προς όφελος των καταναλωτών. Τρίτο μέτρο. Καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Για να διασφαλίσουμε την απόλυτη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Από το χωράφι στο ράφι, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές, net pricing. Επιτρέπεται μόνο πιστωτικό τιμολόγιο ύψους έως 3% για επιστροφές προϊόντων ή φύρας. Το μέτρο αφορά νοπά, φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Τέταρτο μέτρο, πλαφόν
στο μεικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Για τις τιμές πώλησης του βρεφικού γάλακτος ορίζεται πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των εταιριών που εισάγουν, παράγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Το πλαφόν ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και εμπορικού κέρδους 7%. Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα είναι μια κρίσιμη και δραστική παρέμβαση που επιτυχάνει πρώτον, άμεση μείωση της τιμής σε βασικά αγαθά στα ράφια. Δεύτερον, επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή, καθώς οι όποιες εκτόσεις και προσφορές θα γίνονται πάνω στις νέες μειωμένες τιμές. Τρίτον, αποτρέπουμε την παραπλάνηση των καταναλωτών με πλασματικές εκτόσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και αλλοιώνουν το κριτήριο του καταναλωτή. Τέταρτον, αυστηροποιούμε, διευρύνουμε και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για τη διενέργεια ελέγχων και την αποτροπή φαινομένων εσχροκέδειας. Με τα παραπάνω μέτρα, διερθώνουμε κατεστημένες τρευλές εμπορικές πρακτικές. Βασική μας προτεραιότητα ήταν, είναι και θα είναι η προστασία των καταναλωτών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, τα βασικά μέτρα τα οποία θα ισχύσουν, μπαίνουν στο τραπέζι. Παύλο, είναι. Λοιπόν, πρώτον από αυτά που ακούσαμε τώρα, οι καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφιο του, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Το λεγόμενο, όπως είπε και ο κύριος Σκρέκας, net pricing. Θα επιτρέπεται το πιστωτικό τιμολόγιο έως 3% μόνο για επιστροφές προϊόντων και επίσης το περίφημο πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους για το βρεφικό γάλα, το οποίο θα προσδιορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας παραγωγού, συν το εμπορικό κέρδος μέχρι 7%. Και σε αυτά να προσθέσουμε, το είχε ήδη πει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι θα έχουμε μεταφορά των εκπτώσεων που δίνουν στα σούπερ μάρκετ οι μεγάλες εταιρείες απευθείας στο ράφι. Κύριε Κορκίδη, το βασικό πλέγμα, αυτό θα τα δούμε τα μέτρα και αναλυτικά μόλις παρουσιάστηκαν, το βασικό αυτό πλέγμα θεωρείτε ότι μπορεί να φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα? Είναι μέτρα φρένου, θα έλεγα και εγώ, στις τρευλώσεις της αγοράς, αυτές οι οποίες παρατηρούνται ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, σε καμία περίπτωση. Τώρα οι νέτες τιμές στα κρέατα, στα απορροκυπευτικά, με μία μόνο έκπτωση 3% για τις απώλειες που μπορεί να έχει, να έχουν αυτά τα ευάλωτα προϊόντα, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Το πλαφόν στο βρεφικό γάλα, ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο το περιμέναμε. Όμως είδαμε ότι αν υπάρχει πλαφόν στη χώρα μας και δεν υπάρχει πλαφόν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα, μας περιορίζει. Και δεν ξέρω και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Το θέμα των εκπτώσεων και των προσφορών, εγώ θα πρότεινα το εξής. Να μπουν τα σούπερ μάρκετ στο δίμηνο των εκπτώσεων. Δεν μιλάω για τα τρόφιμα, μιλάω για όλα αυτά, θέλετε, τα αγαθά τα οποία μπορούν να βάλουν σε διαδικασία προσφορών, όπως είναι τα καθαριστικά, τα σαμπουάν, τα σαπούνια, τα... Πάρα πολλά είδη, μικροείδη για το σπίτι. Πάρα πολλά είδη. Ωραία. Και μάλιστα θα σας πω ότι αν μπει μία, έτσι ένας όμιλος σούπερ μάρκετ σε αυτή τη διαδικασία, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Έτσι, θα έχουμε δηλαδή μία ανταγωνιστική αντίδραση. Οπότε αυτό θα βοηθήσει τον καταναλωτή. Δηλαδή το θέμα είναι να κάνουμε κάποιες συμφωνίες, αν θέλετε, στην αγορά. Να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, των σούπερ μάρκετ και του καταναλωτή για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Φτάσαμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους να έχουμε εξοδέψει τα νοικοκυριά 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα σούπερ μάρκετ και 6,5 δις σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους του λιανικού εμπορίου. Αυτό είναι μια αναλογία 35-65. Όταν λοιπόν το διαθέσιμο εισόδημα πηγαίνει κατά 35% στην τροφή μας, στον επισητισμό μας, νομίζω ότι τα λέει όλα. Και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα το περιορίσουμε. Βεβαίως οι έλεγχοι από τη Δημαία είναι γεγονός ότι είναι φιλότιμοι και χρειάζονται για να προστατεύσουν όλες αυτές τις στρεβλώσεις της αγοράς, αλλά δεν μπορεί η κάθε επιχείρηση να έχει και έναν αστυνομικό ή ένα ελεγκτή της Δημαία μέσα στην επιχείρησή της, έτσι,
στις εγκαταστάσεις της. Θέλω να σας μεταφέρω αυτό που συζητάγαμε σε προηγούμενη στιγμή εδώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής με τον Νίκο τον Κατσαρό, ο οποίος μου έλεγε ότι αν ο πληθωρισμός φτάσει στο 0%, αν πούμε ότι ως διαμαγείας σταματήσουν οι ανατιμήσεις και οι τιμές δεν έχουν πλέον ρυθμό αύξησης, η ακρίβεια παρόλα αυτά θα παραμείνει. Άρα αυτοί οι έλεγχοι θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα και αυτά τα μέτρα που ακούσαμε τώρα, σε ένα αποτέλεσμα που πραγματικά να διευκολύνει την οικονομία της καθημερινότητας. Να δούμε κάποια στιγμή μειώσεις τιμών ουσιαστικά. Για τους καταναλωτές. Κοιτάξτε, να σας πω, το θέμα των ελέγχων, όταν οι πολυεθνικές κινούνται, όπως είπατε και εσείς πριν, σε μια λεπτή γραμμή νομιμότητας, δεν μπορούν να αποδώσουν κάτι. Μην νομίζετε ότι οι πολυεθνικές δεν έχουν τους ειδικούς για να μπορέσουν ακριβώς να ακολουθήσουν αυτό το οποίο είπαμε πριν, τις στρατηγικές τιμολόγησης, ώστε να είναι στο απειρόβλητο. Άρα, ο έλεγχος τι να έλεγξει, κάτι το οποίο είναι τυπικά νόμιμο. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως στη χώρα μας, δεν το κρύβω, ότι πέρσι ας πούμε είχαμε τον πληθωρισμό στο 8% και το δίκτυο τιμών καταναλωτής στα τρόφιμα στο 9%. Φέτος έχουμε πληθωρισμό, εντάξει το Δεκέμβριο πήγε στο 3,7, είχαμε 2,9 το Νοέμβριο και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν 7,6%. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιμετωπιστούν μόνο με τους ελέγχους. Πρέπει να πάμε στη δομή αυτή που περιέγραψα των 5 παραγόντων που καθορίζουν τις τιμές στα ράφια και να μπορέσουμε να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις που θα είναι αποτελεσματικές. Το να πυροβολούμε στον αέρα δεν έχει αποτέλεσμα. Ειλικρινά σας μιλάω, θα είναι κάτι παροδικό, δεν θα είναι κάτι μόνιμο. Κύριε Κορκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε και τα καλύτερα για την αγορά, γιατί μόλις ξεκίνησε η περίοδος. Μακάρι, των εκτόσεων. Ξέρετε, κύριε Λιβαδάρη, η περίοδος των εκτόσεων μειώνει, ρίχνει τον πληθωρισμό μισή μονάδα. Mm. Φανταστείτε λοιπόν αν μπαίνανε σε αυτή τη διαδικασία των εκτόσεων τα σούπερ μάρκετ, η μισή μονάδα θα γινόταν μία. Είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα πρόταση και μια νέα παράμετρο στη συζήτηση. Κύριε Κορκίδη, ευχαριστούμε και πάλι.